Αλλάζουμε θέμα. Στις αμερικανικές εκλογές συνεχίζεται η μάχη μεταξύ της Κάμαλα Χάρης και του Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρώην πρόεδρο να επιτίθεται σε βάρος της Κάμαλα Χάρης, την ώρα μάλιστα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τους δημοκρατικούς να κερδίζουν το χαμένο έδαφος. Πάντως, για το μεταξύ τους debate ακόμα δεν έχει βγει λευκός καπνός, καθώς οι μεταξύ τους διαφωνίες παραμένουν. Kamala Harris, Joe Biden, the humiliation in Afghanistan set off the collapse of American credibility and respect all around the world. Νέα επίθεση προς την Κάμαλα Χάρις εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει ότι η Κάμαλα Χάρις όχι μόνο ανέτρεψε την εικόνα της βέβαιης ήττας του Βάιντεν, αλλά κατάφερε να ενώσει τους δημοκρατικούς και να τους δώσει αέρα νίκης στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές. Αυτή τη φορά, αφορμή της επίθεσης προς τη Χάρις, στάθηκε το Αφγανιστάν και η χαοτική αποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. And these are people that should have never been killed. And when you see the fact that nobody's mentioning Afghanistan. Η Κάμαλα Χάρις μέσα σε ένα μήνα έχει φέρει τα πάνω κάτω στην προεδρική κούρσα, αφού κατάφερε να ανεβάσει αισθητά τα ποσοστά των δημοκρατικών σε 7 κρίσιμες για το εκλογικό αποτέλεσμα πολιτείες. Την ίδια ώρα διαφωνίζει για τους κανόνες με τους οποίους θα διεξαχθεί το debate του Σεπτεμβρίου, προβάλλουν τα επιτελεία των δύο υποψηφίων για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αποχώρηση από τη διαδικασία. Question answer. Why doesn't she do something like I'm doing right now? She can't talk. We can't have another dummy as a president, okay? Ο Τραμπ είπε ότι η κατάργηση της σίγασης των μικροφώνων δεν με ενδιαφέρει. Αφού επιληθεί αυτό, όλα είναι έτοιμα πλέον για τις 10 Σεπτεμβρίου. Ο Τραμπ, που φέρεται να είναι εξοργισμένος με τα νέα δεδομένα που έφερε η Κάμαλα Χάρις, ζητάει από το επιτελείο του να αλλάξει τακτική προκειμένου να αντιμετωπίσει την αντίπαλό του και κατηγορεί το τηλεοπτικό δίκτυο ABC πως μεροληπτεί υπέρ της Χάρις.